Ναι, καλησπέρα. Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και θα έχουμε δύο φίλους μαζί μας, οι οποίοι θα αναφερθούν, θα μιλήσουμε μαζί τους για κάτι ξεχωριστό που σχεδιάζεται να γίνει στη Γερμανία. Μιλάμε με δύο φίλους, την Ελένη τη Ραφαηλίδου και τον Κώστα τον Καχραμανίδη, οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή της Βάδης Βιδευέργης. Καταρχήν να τους καλωσορίσουμε. Και... Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και να πούμε λίγο γιατί έχουμε τη χαρά να τους έχουμε σήμερα κλέψει από τη δραστηριότητα που έχουν. Και είναι πολύτιμος ο χρόνος τους. Αλλά στόχος και μέσα από αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε είναι να προβληθεί αυτή η προσπάθεια που θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εδώ και μήνες έχουν ξεκινήσει ένα όνειρο για αυτούς. Αναφερόμαστε από ό,τι θα είδατε και από τα πλακάτ πίσω, τα λόγω πίσω από τους δύο φίλους, αναφερόμαστε στις 9 Οκτωβρίου. Στις 9 Οκτωβρίου θα γίνει για πρώτη φορά, σχεδιάζεται να γίνει για πρώτη φορά στην Γερμανία και στην Ευρώπη γενικότερα θα έλεγα, παρέλαση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Έχουμε συνηθίσει σε εικόνες στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, αλλά για πρώτη φορά το σχέδιο λέει θα πάμε στη Γερμανία. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία από ό,τι θα μας πούνε, διότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που συνάντησαν ήταν η πανδημία, η οποία προκάλεσε ανατροπές στον αρχικό σχεδιασμό, που αν δεν κάνω λάθος ήταν η 25η Μαρτίου, να γίνει τέλος πάντων κοντά στην ημερομηνία αυτή. Η Ελένη Ραφαηλίδου είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Βάιμπλινγκεν, με ιδιαίτερη δραστηριότητα όμως και πέρα από την περιοχή του Βάιμπλινγκεν, όπως θα καταλάβετε και μετά από την κουβέντα. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με την Ελένη. Τι περιμένουμε στις 9 Οκτωβρίου, Ελένη? Πρέπει να πούμε και τις άλλες ιδιότητες για να μην παρεξηγηθούν οι θεσμοί και οι σύλλογοι τους οποίους εκπροσωπώ. Εκτός από την κοινότητα, που είναι το καινούριο πράγμα στη ζωή μου εδώ και 3 χρόνια, είναι και η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κεδεμόνων της Βάδης, στην οποία βρίσκομαι τα τελευταία 4 χρόνια. 2 θητείες, γιατί δεν κάναμε εκλογές λόγω της πανδημίας, και φυσικά στο σχολείο του Βάιμπλινγκεν ως μαμά 3 παιδιών. Να ξεκινήσουμε από πού θα ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπούμε σήμερα, για να πούμε τέλος πάντων τα σημαντικότερα πράγματα. Όπως είπες και εσύ και είναι πολύ σωστός και εύστοχος ο πρόλογός σου, ήταν κάτι που ήταν επιθυμία όλων. Δεν είμαστε οι μόνοι που το ήθελαν, οι μόνοι που το σκέφτηκαν. Είναι μια ιδέα που υπήρχε στο μυαλό πολλών ανθρώπων σε πολλά μέρη της Γερμανίας, θέλω να πιστεύω και της Ευρώπης. Κρυφοκοιτούσαμε τις παρελάσεις στην Αμερική, στην Αυστραλία, χαιρόμασταν, νιώθαμε κι εμείς την ανατριχύλα που νιώθουν όλοι βλέποντας αυτές τις εικόνες, αλλά... Τουλάχιστον εμείς δεν είχαμε μπει ποτέ στη διαδικασία να οργανώσουμε κάτι τέτοιο. Ακούγαμε ότι κατά διαστήματα σύλλογοι σε άλλες περιοχές το είχαν σκεφτεί και το δρομολόγησαν, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Σε εμάς η ιστορία ξεκίνησε από μια συνάντηση που είχαν οι σύλλογοι προσκεκλημένοι στην προξενική κατοικία τον Οκτώβριο του 2020. Ακολούθησε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους, κοινότητες και σχολεία. Και κάπως έτσι μπήκε το νερό στα βλάκι. Στο πρώτο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν καταρχήν οι μεγάλοι σύλλογοι του κρατηδίου μας, Ποντιακοί, Θρακιώτες, Ιντερψυχόροι. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κεδεμόνων ήταν από την αρχή κοντά σε όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, παρέλαση σημαίνει και μαθητική παρέλαση. Κάπως έτσι φτάσαμε στην πρώτη μας επίσημη συνάντηση όπου ορίσαμε την Οργανωτική Επιτροπή, τους συλλόγους που είχαν πάρει το χρήσμα από τους εκπροσώπους των συλλόγων που πήραν το OK των συλλόγων τους να μπουν σε μια τέτοια διοργάνωση και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι τους τελευταίους 10 μήνες για να είμαστε τώρα στις 18 του Σεπτέμβρη και να μιλάμε για 54 συλλόγους από το Βερολίνο μέχρι το Μόναχο, με σχολεία, με κοινότητες, με πολιτιστικούς συλλόγους και όπως είναι το σύνθημα τις τελευταίες εβδομάδες και θα το κρατήσουμε, όλοι μαζί για πρώτη φορά και είναι υπέροχο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ελένη. Κώστα, εσύ που είσαι και στην Ομοσπονδία των Γονέων, οι μαθητές θα συμμετέχουν με ποια διαδικασία σε αυτή την παρέλαση? Καλέστηκαν οι σύλλογοι πριν αρκετό καιρό, όπως είπαμε, όπως είπε η Ελένη. Συμμετέχουν 54 σύλλογοι ως επιτοπλίστων σχολεία. Θα έλεγα λίγο παραπάνω από τα μισά. Είναι σχολεία, αλλά είναι και πολυσκοί σύλλογοι. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής, δήλωσαν τους συμμετέχοντες μαθητές και οπότε γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό ανασχολείο, οι οποίοι και θα παρελάσουν. Μάλιστα. Να το δούμε λίγο πρακτικά τώρα. Δηλαδή στις 9 Οκτωβρίου η ανακοίνωση λέει από τις 12 η ώρα θα μπορέσω εγώ να έρθω στο συγκεκριμένο μέρος. Και τι θα γίνει ακριβώς, δηλαδή πώς θα είναι οργανωμένο το όλο? Θα ξεκινήσουμε από την παρέλαση ή να ξεκινήσουμε από τις 8 του μήνα? Γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη και φτάσαμε να ξεκινάμε με μία παρέλαση και όταν έχεις πολλά μυαλά που δουλεύουν μαζί και έχεις και τους πόντιους μαζί και τους τρακιώτες και την τεψιχώρη και τους καλαμπακιώτες και όλους μαζί, πετάνε διάφορες ιδέες, οπότε σιγά-σιγά χτίστηκε και μία άλλη εκδήλωση για την Παρασκευή, οπότε θα είναι διήμερες οι εκδηλώσεις. Αλλά ζήτες να πούμε για την παρέλαση. Πρώτα για την παρέλαση. Η παρέλαση θα είναι σε έναν συγκεκριμένο χώρο, δεν θα είναι χώρος βασικά, σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος θα είναι κλεισμένος με κυκλειδώματα, γιατί λόγω της πανδημίας και της κατάστασης που επικρατεί, πρέπει να είναι ελεγχόμενη η είσοδος στον χώρο αυτό. Ο Δήμος μας έχει δώσει την έγκριση για συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών που θα είναι στο πεζοδρόμιο του δρόμου που θα γίνει η παρέλαση. Αυτοί είναι οι επισκέπτες μας. Θα μπουν, και ίσως καλό είναι που το ρωτάς κιόλας, γιατί στην αφίσα μας γράψαμε για εισιτήρια και όλοι θεωρούν ότι κάτι θα αγοράσουν. Θα δώσουμε αυτά τα εισιτήρια που κανονικά μάλλον έπρεπε να γράψουμε κάρτες εισόδου, αλλά δεν το έχουμε συνηθίσει καν. Πρέπει μάλλον με την πανδημία λίγο να μπούμε σε άλλους όρους. Θα έχουν πάρει ένα εισιτήριο από τους συμμετέχοντες συλλόγους και θα μπουν μέσα μετά από τον έλεγχο που θα γίνει στην είσοδο για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες συλλόγους, είναι αυτοί που θα είναι πάνω στο δρόμο, είναι αυτοί που θα κάνουν την παρέλαση. Μια στιγμή να ρωτήσω κάτι, Ελένη. Δηλαδή, εγώ, αν αποφασίσω να έρθω την τελευταία στιγμή, θα μπορώ να συμμετέχω? Όχι. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε ότι. Να πω για τους συλλόγους και θα απαντηθεί και το ερώτημά σου μαζί. Οι συμμετέχοντες σύλλογοι είναι αυτοί οι 54 σύλλογοι οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή, έχουν δηλώσει αριθμό ανθρώπων που θα παρελάσουν. Θα πάρουν από εμάς έναν αριθμό ανάλογο των συμμετοχών τους και εισιτηρίων. Και ο κάθε σύλλογος θα τον διαθέσει, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ άδικο εγώ να αποφασίζω ποιος θα ταξιδέψει από το Βερολίνο ή από το Μόναχο. Ο κάθε σύλλογος θα διαθέσει τα εισιτήρια στον χώρο του, στην πόλη του. Το αν είναι μέλη ή όχι του συλλόγου δεν θα το αποφασίσουμε εμείς, αλλά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών που θα έχει δηλώσει, θα πάρει και ανάλογα αριθμό εισιτηρίων. Οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί θα είναι οι συμμετέχοντες, και όταν λέμε συμμετέχοντες είναι όλοι αυτοί που θα είναι πάνω στο δρόμο, που θα παρελάσουν αυτό το 1 χιλιόμετρο, και οι επισκέπτες. Μάλιστα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος ο οποίος δεν έχει αυτή την κάρτα εισόδου, που είπαμε πώς μπορεί να την προμηθευτεί, δεν μπορεί να μπει στο χώρο, θα του πούμε να αποχωρήσει, δεν μπορεί να μπει και αφότου μπει θα πρέπει πως σε όλες τις εκδηλώσεις να δώσει τα στοιχεία του, τα οποία θα μείνουν σε εμάς για 4 εβδομάδες και μετά θα πεταχτούν, θα καταστραφούν, τέλος πάντων, όχι διαγραφούν, θα καταστραφούν όπως γίνεται σε κάθε εκδήλωση. Εδώ ίσως να διευκρινίσουμε λίγο μόνο ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο περιορισμός αυτός είναι λόγω πανδημίας, έτσι? Δεν είναι ότι εσείς είπατε ότι εμείς να το διευκρινίσουμε. Είναι δυνατόν. Ό,τι λέμε και από την αρχή, Κώστα. Ο μόνος αντίπαλος σε όλο αυτό, γιατί όλα τα άλλα πραγματικά συνομωτεί το σύμπαν για να γίνουν, ο μόνος αντίπαλος σε αυτό το πράγμα είναι η πανδημία. Είναι οι περιορισμοί βασικά. Δηλαδή το ότι δεν μπορούμε να πούμε αυτός ο δρόμος, ελάτε όσοι θέλετε, ελάτε όποτε θέλετε. Και αυτό μας φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την πραγματοποίηση. Η εκδήλωση είναι πιο πάνω από εμάς. Εννοείται ότι θα θέλαμε 500.000 Έλληνες εκεί. Δεν μπορούμε να τους έχουμε. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει επικοινωνία και με κρατικό κανάλι και με ανθρώπους που θα είναι χορηγοί στην εκδήλωση για να την καλύψουμε ζωντανά για αυτούς που δεν θα μπορούν να είναι εδώ. Και για την Παρασκευή που θα τα πούμε μετά θα υπάρχει και live streaming για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δουν την εκδήλωση που εκεί έτσι κι αλλιώς είναι κλειστός ο χώρος, είναι ακόμη μικρότερος ο αριθμός αυτών που θα παρευρεθούν. Είμαστε, ό,τι γενικότερα έχουμε κάνει, θεωρώ ότι αν δεν είχαμε πανδημία αυτό το πράγμα θα ήταν παιχνιδάκι, σε μια νύχτα θα έχει οργανωθεί. Ό,τι κάνουμε έχει να κάνει με την πανδημία, με τίποτε άλλο. Δηλαδή, ο χρόνος που έχουμε φάει για όλα αυτά τα διαδικαστικά και το προπλάνο υγιεινής και όλα αυτά που θα ακολουθήσουμε έχουν να κάνουν με την πανδημία, με τίποτε άλλο. Όλοι οι σύλλογοι σκέφτονται όπως εμείς, ότι ο σκοπός της εκδήλωσης είναι πάνω από συλλόγους, πάνω από πρόσωπα, πάνω από τα πάντα. Είναι κάτι μοναδικό. Όλοι είμαστε πολύ μικροί μπροστά σε αυτό. Θα κάνουμε τα πάντα για να πραγματοποιηθεί. Κώστα, ήθελες να πεις κάτι? Κάτι έλεγες και σε ναι, νομίζω ότι προσπαθούμε με κάθε τρόπο, τυχάνει να έχω εγώ την επικοινωνία με την πόλη, να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό των εισιτηρίων που θα τον καρτών εισόδου, ελεύθερης εισόδου, έτσι, απλώς είναι ο περιορισμός που μας αναγκάζει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να αυξηθεί σε έναν ικανό αριθμό για να το ζήσουμε περισσότεροι. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό γεγονός. Νομίζω θα τα κρύψουν πολύ όταν δουν τους Εύζωνες να παρελάβουν στη Στουτγάρδη. Τα παιδιά μας, τους πολιτιστικούς συλλόγους, είναι μεγάλη χαρά. Μας λυπεί ιδιαίτερα που γίνεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά να σας πω κάτι, αν δεν γινότανε, τι θα καταλάβουμε, έτσι, δεν γίνεται αυτό. Έπρεπε να το κάνουμε τα 200 χρόνια. Από την άλλη μεριά, και να το πούμε και έτσι πολύ ανοιχτά, όσο και να με λυπεί, έτσι, και προσπαθούμε, κάνουμε τα αδύνατα-δυνατά, αν έρθουν εκείνη την ημέρα 10.000 στην είσοδο και προκαλέσουν προβλήματα, η αστυνομία θα σταματήσει την εκδήλωση. Το λέω πολύ με μεγάλη μου λύπη, αλλά πρέπει, γιατί έχουμε μηνύματα, άπειρα μηνύματα. Ο καθένας στην Οργανωτική Επιτροπή μας παίρνει και χορηγεί τηλέφωνο και μας ρωτούν παιδιά τι θα γίνει με τα εισιτήρια, πώς θα γίνει, συναντάμε ανθρώπους στον δρόμο, όχι θα πάω, μάλλον πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε παρακαλώ, μόνο όσοι θα έχουν αυτές τις κάρτες εισόδου, αυτοί να έρθουν. Γι' αυτό και αυτή η εκπομπή είναι πολύ σημαντική, να το ακούσουν περισσότεροι. Όταν έχεις το χαρτάκι στο χέρι σου, θα το λάβεις από το σύλλογο και θα το πω και αλλιώς. Ένα σχολείο το οποίο θα παρελάσει με 100 μαθητές, σε ποιους θα δώσει τα εισιτήρια? Δεν θα τα δώσει στους γονείς. Δεν θα τα δώσει σε κάποιους άλλους. Έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ένας άλλος, για να χαμογελάσουμε και λίγο να δούμε και τη θετική πλευρά, να πούμε γραφτείτε στους συλλόγους. Συμμετέχετε. Έτσι, ίσως είναι και αυτός ο τρόπος τώρα, και αν το επαναλάβουμε και θα το θέλαμε να το επαναλάβουμε, έτσι, ο κόσμος να γεμίσει τους συλλόγους, να ζωντανέψει τους συλλόγους, να είναι ένας λόγος παραπάνω αυτός. Είναι σημαντικό αυτό και άλλωστε και εμείς η ύπαρξή μας σαν δορυφόρος είναι να στηρίξουμε ότι οργανωμένο υπάρχει, δημοκρατικά οργανωμένο στον απόδημο ελληνισμό. Άρα, συμπέρασμα, να καταλήγουμε σε ένα μεγάλο συμπέρασμα. Όλη αυτή η εκδήλωση γίνεται στις 9 Οκτωβρίου. Ο κόσμος που θα συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή, στην παρέλαση, θα πρέπει να επικοινωνεί με τους συλλόγους του που συμμετέχουν στην εκδήλωση, προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει ζωντανά επιτόπου την παρέλαση που θα γίνει. Συμμετέχουν 54 φορείς από Βερολίνο μέχρι Μόνακο. Τους οποίους θα ανακοινώσουμε αύριο, μετά την τρίτη διαδικτυακή συνάντηση που θα έχουμε μαζί τους, γιατί με όλους αυτούς τους συλλόγους, τους 54, έχουμε πολύ στενή επικοινωνία. Έχουμε γίνει καταρχήν όλοι μία παρέα. Το διαδίκτυο βοηθάει σε αυτά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε γίνει μία παρέα που μιλάει στις 6 ώρα το πρωί και στις 12 η ώρα το βράδυ, που λέει χρόνια πολλά χωρίς να ξέρουμε πώς είναι το πρόσωπο του άλλου. Δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με αυτούς τους συλλόγους θα έχουμε αύριο την τρίτη διαδικτυακή μας συνάντηση, όπου θα τους πούμε τις λεπτομέρειες, γιατί είναι και τα δικά μας που έχουμε να πούμε, τα διαδικαστικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και θα τους ανακοινώσουμε στο διαδίκτυο για να γνωρίζουν οι άνθρωποι σε όλη τη Γερμανία πού μπορούν να απευθυνθούν. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς στο Vibling, για παράδειγμα, συμμετέχουν 3 σύλλογοι. Δεν είναι σε όλες τις περιοχές έτσι. Αλλού συμμετέχει ένας. 2, κανένας, έτσι υπάρχουν και αυτές τις περιοχές, οπότε θα είναι αύριο στον αέρα αυτή η λίστα, οπότε ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί και να πάρει τα εισιτήρια. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάει κανένα εισιτήριο χαμένο. Μέχρι και το τελευταίο σταγονάκι σε εισιτήριο, σε κάρτα εισόδου, εκείνη τη μέρα θα μπει στο χώρο. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, να προσθέσω, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και διάθεσης, έτσι, και να αυξήσουμε τα εισιτήρια και τρόπους διάθεσης, ώστε και αυτοί που είναι από μακριά να το ζήσουν. Έχουμε μηνύματα από Αμβούργο, από Ανόβερο, από εκεί που δεν υπάρχουν σύλλογοι. Και θα ήταν έτσι αδικία για εμάς, έστω και μερικούς αυτούς να μην τους έχουμε κοντά. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε και θα το ανακοινώσουμε αυτό το πράγμα. Μόλις έχουμε πραγματικά τις βάσεις, έχουμε ήδη συζητήσει μεταξύ μας και με το Δήμο για να βρούμε λύσεις σε αυτό το θέμα. Και πιστεύω, ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι πιο όμορφο, πιο μεγάλο για περισσότερους. Για αυτούς που δεν είναι μέσα στους συλλόγους. Να σημειώσουμε λίγο σε αυτό, γιατί μιλάμε συνεχώς για τις συμμετοχές και συμμετοχές. Ζούμε στην εποχή πανδημίας. Υπάρχει κάτι γύρω μας το οποίο μας περιορίζει. Θα εφαρμόσουμε, και αυτό γράψαμε για τους εμβολιασμένους, τους νοσήσαντες και τους ελεγμένους. Θα είναι και τα τρία. Παρότι θα είναι σε εξωτερικό χώρο, θα εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα για τη μεγαλύτερη ασφάλεια όλων. Δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία... Δεν είναι μάσκες. Ακριβώς. Δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να οργανώσουμε κάτι, αλλιώς θα είχαμε μπει στη διαδικασία να το κάνουμε και τον Ιούνιο. Με λιγότερο, δηλαδή θα μπορούσαμε να κάναμε γενικότερα πολλές εκπτώσεις, είτε από πλευράς υγιεινής, είτε από πλευράς αριθμού συμμετοχών, για να το πραγματοποιήσουμε. Τώρα θεωρώ ότι βρήκαμε τη χρυσή τομή με αυτό το πλαίσιο των κανονισμών που μπορεί κανείς να πει, αφού είναι εξωτερικός χώρος, γιατί τα θέλετε τα 3G, τα θέλουμε, γιατί πραγματικά πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, πρέπει να μην αφήσουμε περιθώριο, να μην γίνει εκδήλωση. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, θεωρώ ότι ο σκοπός και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από το να πας άλλη μία φορά σε ένα κέντρο και να κάνεις μία εξέταση. Δηλαδή, το κάνουμε για να πάμε στο γυμναστήριο, για να πάμε στο κομμωτήριο, για να πάμε κάπου. Θα το κάνουμε και για να πάμε στην εκδήλωση, αφού θέλουμε να πάμε. Αυτό είναι το δεύτερο ίσως μήνυμα, για να μην... που είναι σημαντικό, νομίζω, ότι πρέπει να κατανοηθεί ότι ένας από τους όρους, προϋποθέσεις για να συμμετέχει κανείς, πρέπει να εκπληρώνει αυτούς το 3G που λέμε πλέον στη Γερμανία. Εδώ όμως κολλάει μια ερώτηση. Και με πολύ αυστηρότητα. Ναι, αυτό. Και κολλάει μια ερώτηση. Είδα σήμερα στην ανάρτησή σας, τώρα πριν λίγο πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ότι η δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ναι. Και θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα... Αυτοί που θα κάτσουν να ελέγχουν αν ποιοι θα μπουν μέσα, αν θα είναι 3G, ηλεκτρονικό, πλακάτ, όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια στηρίζεται απόλυτα στον εθελοντισμό. Κανένας απολύτως δεν θα αμοιφθεί για αυτό το πράγμα. Κανένας απολύτως δεν θα πάρει λεφτά για αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό που πληρώνεται σε αυτή την εκδήλωση και το ευρώ που πηγαίνει για τον κάθε ένα που το δίνει από το ειστέρημά του για να στηρίξει την εκδήλωση, είναι για εξοπλισμό, για τεχνικά μέσα, για μετακινήσεις, για διαμονές, γιατί τόση ώρα μιλάμε και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν αναφερθήκαμε στο μεγαλύτερο πράγμα αυτής της εκδήλωσης, που είναι η Προεδρική Φρουρά. Και τώρα θα μας μαλώσουν αυτοί που μας ακούν, γιατί είμαστε τόσα λεπτά στον αέρα και δεν έχουμε πει γιατί θα καμαρώσουμε πάνω απ' όλα. Ναι, θα έρθουμε και σε αυτό. Αυτό έπρεπε να έρθει στην αρχή, τώρα κάνω παρατήρηση. Το ανέφερα εγώ πλαγίως λίγο. Ναι, όμως λοιπόν, η Προεδρική Φρουρά θα έρθει επειδή κάποιοι άνθρωποι οργανώνουν αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι. Πάνω και από εμάς είναι αυτή, ρε Κώστα. Τι να λέμε τώρα. Αλλά το λέμε και συγκινούμαστε. Λοιπόν, ένα ερώτημα όμως επιπλέον στην Ελένη. Υπάρχει μία κρίση στις κοινότητες. Και μετά θα πάρεις τον χρόνο για να πεις γιατί... Τώρα θα κάνεις... Είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια ερώτηση σε μένα? Δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Οι κοινότητες συμμετέχουνε ή στηρίζεται περισσότερο σε εθνικοτοπικούς συλλόγους η προσπάθεια? Τι είπαμε πριν? Όλοι μαζί για πρώτη φορά. Τώρα, δεν είναι 54 όλοι οι σύλλογοι στη Γερμανία. Ναι. Αλλά για παράδειγμα για τις κοινότητες του κρατηδίου μας εδώ, ακόμη και αυτές που δεν είναι σε συμμετοχή είτε στην Οργανωτική Επιτροπή, όπως είναι του Βάιμπλινγκεν και του Gerling, που είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, υπάρχει για παράδειγμα η κοινότητα του Downstrap που θα έρθει με πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και θα παρελάσει, αλλά υπάρχει και η κοινότητα του Filderstadt και του Kalteroff, για παράδειγμα, οι οποίοι θα αναλάβουν την ασφάλεια. Γιατί όλη αυτή η επιτήρηση και όλα αυτά τα κίτρινα γυλαίκα που δεν ξέρουμε τελικά πώς, τι θα έχουν πάνω κτλ. Το outfit δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμη, αλλά νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Θα το αναλάβουν κοινότητες, οι οποίες δεν θα βγουν μέσα στην παρέλαση, αλλά θα βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μετά από αυτά τα 3 χρόνια που είμαστε και εμείς στην κοινότητα, έχουμε τόση καλή συνεργασία μεταξύ μας. Στο άκουσμα της εκδήλωσης, μπορεί κάποιος να μην έχει ένα χορευτικό τμήμα να παρουσιάσει. Εμείς δηλαδή στο Vibling δεν χορεύουμε. Χορεύουμε, αλλά δεν είμαστε και τόσο καλοί. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε λίγο χρόνο για να γίνουμε καλοί. Ας παρελάσουν άλλοι πριν από εμάς. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς συμμετέχουμε στην Οργανωτική Επιτροπή. Οι άλλες 2 κοινότητες που ανέφερα θα βοηθήσουν με την ασφάλεια. Δηλαδή θα μπουν στην επιτήρηση. Ο καθένας βοηθάει από εκεί που μπορεί. Και όλοι βοηθάνε χωρίς πραγματικά να θέλει κανείς να βγει περισσότερο από τον άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν νομίζω κανείς να έχει καταλάβει ότι μέσα είναι τα τέρατα σύλλογοι της Βάδης. Γιατί είναι, αν μπει κανείς και δει ποιοι είναι στην Οργανωτική Επιτροπή, είναι οι μεγαλύτεροι σύλλογοι του κρατηδίου. Δεν εννοώ την κοινότητά μας. Μεγάλοι σύλλογοι, πολύ δυνατοί, πολιτιστικοί. Δεν υπάρχει κανείς ένα. Υπάρχουν όλοι μέσα. Άρα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι μια προσπάθεια του οργανωμένου ελληνισμού, των οργανωμένων φορέων του ελληνισμού. Είναι μια προσπάθεια όλων, ναι. Τώρα το οργανωμένο δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως, αλλά ναι. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε, εγώ λέω τώρα να τις το χαλάσουμε τις Ελένης και να αναφερθείς εσύ στη φρουρά. Λοιπόν, όχι, δεν θέλω να μου το χαλάσετε, αλλά ξέρεις τι, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα και κουβεντιάζαμε όλοι μεταξύ μας, το πρώτο πράγμα που έπεσε στο τραπέζι, γιατί παρελάσεις του τύπου μαθητές, στολές και τέτοια σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας γίνονται. Συμμετέχουν οι Έλληνες με τις στολές μας, πολιτιστικές, με τις αρχαίας Ελλάδας. Κάτι τέτοιο παρόμοιο γίνεται. Τσολιάδες, δηλαδή αυτό το πράγμα σε μικρότερο φυσικό, μικρότερη έκταση γίνεται. Αυτό που όμως όλοι με ένα στόμα, μια φωνή είπαμε, είναι παιδιά οι εύζωνες, η φρουρά. Αυτούς πρώτα θα ρωτήσουμε. Δεν ξέρουμε τι θα μας πούν, δεν ξέρουμε ούτε πού να πάρουμε τηλέφωνο. Και ξεκινήσαμε έτσι τελείως άπειροι και τελείως, δεν είμαστε επαγγελματίες, παρελασοοργανωτές. Λοιπόν, και ζητήσαμε, κάναμε το αίτημά μας στην Προεδρική Φρουρά. Μετά από μερικές μέρες ήρθε η θετική απάντηση και από τότε, μέχρι και σήμερα που μιλάμε και πιστεύω ότι έτσι θα τελειώσει αυτό, η συνεργασία είναι άψογη, είναι πραγματικά πάρα πολύ οργανωμένη. Δηλαδή, στα πάντα, μας βοηθάνε, μας συμβουλεύουν, μας λένε πώς, δεν ξέρουμε εμείς πώς γίνονται όλα αυτά. Από την πιο μικρή λεπτομέρεια του πώς θα ξεκινήσει η μέρα, είναι πάρα πολύ ευέλικτη, δηλαδή με την έννοια ότι τους λέμε, κοιτάξτε, ο ελληνισμός στο κρατήδιο είναι απλωμένος εδώ στη Βάδη. Οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν όλοι να έρθουν στην εκδήλωση. Θα μπορούσαμε ένα πρωινό από αυτά να μοιραστούμε στο κρατήδιο, στις εκκλησίες μας. Εκκλησίες υπάρχουν πολλές. Για να μπορεί ο κόσμος να τους δει και από κοντά. Ο παππούς, η γιαγιά που δεν μπορεί να έρθει και να τους δει στην παρέλαση. Και θα το κάνουν και αυτό. Πριν φύγουν, τη μέρα που θα φύγουν, θα είμαστε σε 4 ενορίες και θα είναι εκεί στη Θεία Λειτουργία για να τους δει ο κόσμος και μέσα στην πόλη του. Δεν θα μπορούν φυσικά να πάνε παντού, αλλά σε 4 πόλεις θα μπορούν να πάνε. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, πάρα πολύ χαρούμενοι. Προσπαθούμε και κάνουμε τα δύνατα δυνατά να είναι το πρόγραμμα καλό, να πραγματικά ό,τι μας λένε να το εφαρμόζουμε, να το προσαρμόζουμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν ξέραμε ότι πριν την παρέλαση, για παράδειγμα, πρέπει να γίνει δοξολογία. Δεν τα ξέραμε αυτά. Μας τα είπε η Φρουρά, το προσαρμόσαμε και αυτό. Είναι άψογα οργανωμένοι, το κάνουν πάρα πολύ καλά. Μας είπαν ότι, επειδή τους λέμε ότι εδώ στο κρατήδιό μας έχουμε θρακιώτες, πόντιους, κρητικούς, Πελοποννήσιους, Μακεδόνες. Θα έρθουν όλες οι στολές, θα παρελάσουν αυτές που επιτρέπεται να παρελάσουν, αλλά θα έρθουν όλες οι στολές. Δηλαδή, πραγματικά, η επιστολή που μας έστειλαν, τη διαβάζαμε στο πρώτο μας meeting και είχαμε δακρύσει όλοι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Έτσι, γιατί δεν συγκρίνεται αυτό το πράγμα με αυτά που είμαστε μαθημένοι να κάνουμε. Δεν είναι ένας χορός, δεν είναι ένα φεστιβάλ, δεν είναι μία συνάντηση. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε και κάθε τι είναι καινούριο από αυτά που ζούμε. Και μας ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο, φυσικά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω και εγώ να δώσω ένα μήνυμα ομοψυχίας και λίγο εσωτερικά τι γίνεται μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Όταν συναντηθήκαμε την πρώτη φορά, μιλούσαμε για τους εύζωνες και οι θρακιώτες λέγανε οπωσδήποτε να έχει ποντιακή στολή, οι πόντοι λέγανε οπωσδήποτε να έχει θρακιώτικη στολή, όλοι μαζί λέγαμε οπωσδήποτε να έχει όλες τις στολές. Και ας μην ήταν οι άλλοι σύλλογοι παρόντες. Υπάρχει μια ομοψυχία απίστευτη και μέσα σε τόσο δύσκολους καιρούς, με τον κορονοϊό που να μας περιορίζει αφάνταστα, προσπαθούμε να κάνουμε την ήττα νίκη. Κάθε τι που μας ρίχνει πίσω, δεν μπορούμε να συναντηθούμε, γίναμε εξπρές στα Zoom. Κάνουμε online, κάνουμε presentation, κάνουμε workflows, κάνουμε πράγματα απίστευτα και δεν θα το αφήσουμε αυτό να φύγει. Θέλουμε να τιμήσουμε τους ήρωές μας τα 200 χρόνια και ακόμα και αυτό το μοίρασμα των ευζώνων στις εκκλησίες είναι ένα δείγμα που όχι η πανδημία, αλλά εμείς θα καταφέρουμε τους δύο κόσμους. Θέλουμε να το δώσουμε αυτό στα παιδιά, να νιώσουν αυτό το πράγμα, γιατί και πολλοί δεν θα τους δουν ποτέ, ίσως δεν θα πάνε ποτέ στο Σύνταγμα. Να τους δουν από κοντά, να δουν αυτή τη τιμητική φρουρά για εμάς εδώ. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω και να χαμογελάσουμε, αλλά νομίζω και πολλοί θα κλάψουν εκείνη την ημέρα. Συνέχισε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι, το οικονομικό. Όλο αυτό το εγχείρημα. Στο οικονομικό είπες? Ναι. Αν μιλάς σου ταμεία, μια χαρά, για πες. Αυτό όλο το εγχείρημα έχει ένα μεγάλο κόστος. Σοβαρό, μεγάλο. Συναντήσαμε και μέσα από αυτό το βήμα που μου δίνεις, όσοι χορηγοί μας ακούσουν, ας απευθυνθούν σε εμάς, ζητάμε χορηγίες, χρειαζόμαστε τη στήριξη και μεγάλων αλλά και μικρών χορηγιών, δηλαδή ο καθένας μπορεί να μας κάνει τη χορηγία του ένα PayPal 2 ευρώ, το έχουμε βάλει 5, 7. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι μέσα από την κοινοφέλεια και την ανιδιοτέλεια και χρειαζόμαστε τη στήριξη. Έχουμε μεγάλους χορηγούς που μας στηρίζουν. Σήμερα ήμασταν πάλι σε έναν. Μας αγκάλιασε κυριολεκτικά ο άνθρωπος, έτσι. Μερικοί χορηγοί γίνονται μέλη της ομάδας κυριολεκτικά. Δηλαδή είμαστε χέρι-χέρι, δουλεύουμε μαζί τους. Τον ξενοδόχο, αυτός που θα αναλάβει τις μεταφορές, αυτός που... απίστευτα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά χρειαζόμαστε κι άλλο. Είναι πολύ έξοδο αυτό. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Τα κυκλειδώματα αυτά στοιχίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Είναι μεγάλη διαδρομή. Οι περιορισμοί της πανδημίας το κάνουν ακόμα πιο ακριβό αυτό. Γι' αυτό θα παρακαλέσω όλους να κάνουν τη συνδρομή τους. Το ταμείο είναι κοινοφελές, τη κάνει ένα από το σχολείο μου. Νομίζω ότι είναι σε καλά χέρια, θα το θυμόμαστε για πάντα. Και όπως είπαμε, όποιος χορηγός το ακούσει, το δει και γνωρίσει, νομίζω θα το πείσουμε για το καλό. Και θα το δει ο ίδιος του στις 9 Οκτωβρίου, αλλά και στις 8. Για την 8 δεν μιλήσαμε και αυτή είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Θα μιλήσουμε. Άρα το μήνυμα που βγαίνει από το τρίτο κομμάτι της κουβέντας μας είναι ότι τις επόλοιπες 3 εβδομάδες που απομένουν μέχρι να γίνει παρέλαση, όποιος μπορεί, θα ήταν καλό να βοηθήσει οικονομικά αυτή την προσπάθεια, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού, είτε αυτό είναι 5, σημειώσουμε... είτε 10. Ακόμα και η Εκκλησία συνδράμει. Να σημειώσουμε ότι... θα βγάλει δίσκο για εμάς, όλοι βοηθάνε. Έχουμε την ευλογία του Μητροπολίτη, ο οποίος αποκαλεί την προσπάθειά μας ιερή. Θα βγάλει δίσκο η Εκκλησία, οπότε... ή πιο όμορφο ο καθένας να μπορέσει να δώσει κάτι, να γίνει κάτι τόσο όμορφο. Μπορεί να μην μπορέσουμε να έρθουμε όλοι, αλλά όλοι θα το χαρούμε, όλοι θα υπερεφανευόμαστε για αυτό το πράγμα και αν πάει τόσο καλά, γιατί να το κάνουμε τον χρόνο πάλι, τον μεθεπόμενο χρόνο. Και επειδή είπες για το κατάστημά μας, μισό λεπτό λίγο να πούμε για το κατάστημα για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό της στήριξης, λέγοντας ότι με τη βοήθεια ενός πάρα πολύ καλού γραφίστα, νομίζω ότι και το λογότυπό μας εδώ. Είναι πάρα πολύ δυνατό και αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό γραφίστα με τον οποίο συνεργαζόμαστε και ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά για μας και τις αφήσεις και όλα. Έχουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με προϊόντα, πολύ οικονομικά. Όχι ότι είναι τεράστιο το κέρδος εκεί, αλλά κάτι θα έχει και ο καθένας μας από αυτή τη μέρα. Και αυτός είναι ένας τρόπος στήριξης. Και αυτό που λέμε και μεταξύ μας και το λέμε και στους συλλόγους, το 1 ευρώ για την παρέλαση, δεν πρέπει να κάνουμε φοβερές δωρεές, δεν ζητάμε κάτι φοβερό και τρομερό. Όλα τα κάνουμε μετρημένα, προσέχουμε, είμαστε σε συλλόγους, ξέρουμε τι δυσκολίες συναντάνε. Ξέρουμε ότι και οι επιχειρηματίες μετά από 1,5 χρόνια πανδημίας δεν έχουν την άνεση στην οικονομική να στηρίξουν μια τέτοια εκδήλωση. Αλλά αυτό που τους λέμε είναι ότι μην βλέπετε την εκδήλωση. Δείτε όλους αυτούς τους συλλόγους, οι οποίοι δεν κάνουν εκδηλώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν σας ζητάμε στήριξη ως κοινότητα, σύλλογο, σχολείο. Είμαστε όλοι μαζί και θα κάνουμε ένα πράγμα. Αυτό το ένα ζητάμε με όσες δυνάμεις έχετε. Και σε ό,τι αφορά τους χορηγούς που πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να μας στηρίξουν και κάνουν και πραγματικά πολύ, είναι πολύ δυνατή η βοήθειά τους, έτσι. Και προσπαθούμε να τους προβάλλουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε σε αυτή την περίοδο είναι μία εκδήλωση που δεν έχει προηγούμενο. Δεν πήραμε ένα ταμείο από τους προηγούμενους και ξεκινάμε από κάπου. Είναι μία εκδήλωση που ξεκίνησε με ένα ταμείο που δεν υπήρχε και 0 στο τέλος. Και σε αυτό το ταμείο προσπαθούμε μετά από 11 μήνες να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Προφανώς οι επόμενοι μετά από μας θα το βρουν λίγο πιο εύκολα, αλλά για μας όλα είναι καινούρια. Και για τους Γερμανούς και για το Δήμο και για όλους αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε που δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Και αυτούς πρέπει να τους το εξηγήσουμε. Τι είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Να και εκεί δανειστήκαμε υλικό από τους συμπατριώτες μας στην Αμερική και στην Αυστραλία που... τους καμαρώνουμε και τους χαιρόμαστε τόσα χρόνια, κλέψαμε λίγο εικόνες και από εκεί και λέμε μακάρι και εμείς να καταφέρουμε έστω και κάτι σαν αυτούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να ανακοινώσουμε καταρχήν λίγο την διεύθυνσή σας, παρέλαση@stuttgardi.de, όπου εκεί ο καθένας μπορεί να βλέπει ανανεωμένες τις πληροφορίες γύρω από τις εκδηλώσεις. Και λέω τώρα με μια μικρή παύση λίγο. Εκδηλώσεις, για να δώσουμε να κλείσουμε την κουβέντα μας με την αναφορά στην προηγούμενη μέρα που ξαφνικά εμφανίστηκε προχθές ή πριν 4 μέρες ότι αυτοί δεν κάνουν μόνο στις 9 Οκτωβρίου εκδήλωση, κάνουν και στις 8. Και μάλιστα εντυπωσιακή και η ιδέα. Κοίταξε, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα, γιατί κοίταξε, εμείς μεταξύ μας αυτά τα λέγαμε. Αλλά ό,τι βγαίνει στη δημοσιότητα είναι... πολύ τσεκαρισμένο. Όταν θα φτάσει κάτι να βγει στο διαδίκτυο και να αναρτηθεί, έχει περάσει από πολλά ζευγάρια μάτια και πολλά μυαλά για να φτάσει εκεί. Η εκδήλωση αυτή ήταν κάτι που στήθηκε του βλάκι του βλάκι και είπαμε ότι ο καθένας έβαζε και την ιδέα του μέσα και τελικά βγήκε αυτό το πρόγραμμα που είναι φοβερό και τρομερό. Και εγώ θα σταματήσω αμέσως γιατί... πώς το λένε, γεννήθηκε μία ιδέα από τον κύριο που είναι στο άλλο παράθυρο, ο οποίος έψαχνε να βρει, αφού έμαθε κάποιες πληροφορίες, έψαχνε να βρει στοιχεία. Πάρε τώρα την πάσα, Καχραμανίδη. Λοιπόν, να βάλω γκολ. Άντε καλά. Λοιπόν, σε αυτή την έρευνα, που το θεωρήσαμε πολύ σημαντικό, ακούγαμε πάντα για Γερμανούς και Έλληνες, ξέρουμε τα πάνω τα ονόματα, έτσι, γνωρίζαμε κάποια πράγματα. Ένιωσα την ανάγκη να πάω στο Stadtarchiv και στο Landesarchiv, εδώ, στη Στουτγάρδη. Βρήκαμε καταπληκτικές εικόνες από πρόσφυγες Έλληνες του 1823, εδώ στη Στουτγάρδη, που θα τις παρουσιάσουμε εκείνη τη βραδιά. Επίσης, έκανα και μια έρευνα σε σχέση με τον τύπο, έτσι, του συναδέλφους μου πριν 200 χρόνια εδώ στη Στουτγάρδη, τα οποία τα κρατάνε ως κόβιο φαλούτα, κοιτάνε οι Γερμανοί αυτά, απίστευτο. Βρήκα το σύλλογο, ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος, σε ποιο ακριβώς σημείο της πόλης ιδρύθηκε, σε ποιο βιβλιοπωλείο ήτανε. Όλα αυτά θα τα πούμε εκείνη τη βραδιά. Έχουμε έρθει σε επαφή με έναν Γερμανό ιστορικό καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος θα έλεγα εξειδικεύεται και σε αυτό το τομέα, θα κάνει παρουσίαση σε σχέση με αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους τότες, κάτι ενθουσιασμένους, πολλές φορές αισθανόμαστε, το ακούμε λίγο από μακριά αυτό, να ήταν οι φιλέλληνες, αλλά αν διαβάσετε τα άρθρα αυτά των Γερμανών και το πώς συνδράμανε οι Γερμανοί απλοί πολίτες, κάνανε καταστάσεις στην εφημερίδα και τις ανακοινώνανε με το τι έδωσε ο καθένας, απλοί εργάτες, ήταν κατενθουσιασμένοι στον πυρετό, θα έλεγα, πώς να μπορέσουν να βοηθήσουν τους Έλληνες. Να οργανώνουν αποστολές για την Ελλάδα, να μαζεύουν χρήματα για να ελευθερώνουμε σκλαβωμένα παιδιά από σκλαβοπάζαρα, Ελληνόπουλα, να τα σπουδάζουν εδώ στη Γερμανία, να επιστρέφουν σπουδαγμένοι μετά από κάποια χρόνια. Τρομερά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Δήλωσε κόσμο. Ορίστε. Ναι. Και να σου πω ένα τελευταίο, μια και θα σου απαντήσω. Εγώ γεννήθηκα στη Στουτγάρδη και τους περισσότερους, μη πω όλους που έχω ρωτήσει, δεν τα γνωρίζαν αυτά τα πράγματα. Και αυτά θέλουμε λίγο να τα. Ούτε οι Γερμανοί τα ξέραν αυτά. Είναι περήφανοι και αυτοί σε όλους τους το λες. Αλήθεια, εμείς τα κάναμε αυτά. Οι πρόγονοι μου εδώ στη Στουτγάρδη και θέλω να τα βγάλουμε λίγο προς τα έξω αυτά. Γι' αυτό και η εκδήλωση είναι μεγάλη. Η ερώτηση σου πάλι, σε διέκοψα, συγγνώμη. Θα μπορεί να έρθει κόσμο σε αυτή την εκδήλωση και πού γίνεται? Είναι σε κλειστό χώρο, θα έχει πολύ επίσημο χαρακτήρα, είναι περιορισμένης χωρητικότητας ο χώρος, αν και επίσημος και μεγάλος. Νομίζω ότι θα καλεστούν, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, θα καλεστούν μόνο οι συμμετέχοντες σύλλογο, εκπρόσωπος από κάθε συμμετέχοντα σύλλογο, οι επίσημοι Γερμανοί και Έλληνες φορείς, δηλαδή ο πρόξενος, πρεσβεία, Υπουργείο Εξωτερικών, καθεξής, τοπικοί άρχοντες Γερμανοί, και η μεγάλη μας χορηγή. Και μετά νομίζω κλείνει κάπως ο χώρος. Δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε λίγο παραπάνω. Δυστυχώς δεν γίνεται. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ζωντανή αναμετάδοση μέσω YouTube για να το δει ο κόσμος, να το χαρεί έτσι. Εκεί θα δούμε και τον Αρχιποπλήρχο. Είναι μέσα στην αγέντα. Ο αξιωματικός των Ευζώνων θα κάνει παρουσίαση της στολής για να διαφημίσουμε λίγο την εκδήλωση. Θα είναι και οι εύζωνες παρόντες, ένστολοι. Θα είναι και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, πρώην βουλευτής, Γερμανοί θα είναι εκεί, που θα απευθύνουν λόγο, ο πρόξενος. Δηλαδή, νομίζω έχει αρκετά υψηλό επίπεδο η εκδήλωση. Θα έχει και κλασική μουσική, ένα κουαρτέτο θα είναι εκεί. Δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χώρος. Αλλιώς και εμείς, νομίζω, έχεις καταλάβει ότι προσπαθούμε να το δώσουμε στον κόσμο. Θέλουμε να το χαρίσουμε, ένα δώρο για όλους τους Έλληνες, αυτό που κάνουμε. Αλλά είμαστε περιορισμένοι, αναγκαστικά γίνεται έτσι, οπότε ελπίζουμε να το καταλαβαίνουμε το δεις αυτό. Και να πούμε είναι εδώ... πολύ σημαντική η ερώτησή σου, Κώστα, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Σε αυτή την εκδήλωση θα σταλούν προσκλήσεις, προσωπικές προσκλήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες συλλόγους, στην πολιτική ηγεσία της Γερμανίας και της Ελλάδας και στους... πώς το λένε, και στον κλήρο και στους κληρικούς. Και εκεί τελειώνει η λίστα, γιατί ήδη με αυτόν τον αριθμό είμαστε οριακά στο να φτάσουμε στον αριθμό που επιτρέπεται στην αίθουσα. Οπότε κανείς δεν μπορεί να έρθει, ούτε έχουν καλεστεί όλοι οι σύλλογοι. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι 54 σύλλογοι της Γερμανίας, αλλά αυτοί δήλωσαν συμμετοχή, αυτοί στήριξαν από την αρχή την εκδήλωση. Οπότε αυτοί οι 54 θα είναι και καλεσμένοι. Αλλά επειδή κυκλοφόρησε και μία... πρόσκληση, γιατί θέλαμε να ανακοινώσουμε και να ενημερώσουμε τους συλλόγους, τους συμμετέχοντες, για να ξέρουν πάντα τι κάνουμε. Είδαμε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μόνη της η ατζέντα. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους με την έννοια ότι δεν καλούμε τον κόσμο να έρθει. Θα έχουμε πρόβλημα, όπως και στην ημέρα της παρέλασης. Δεν θέλουμε να μαζευτεί ο κόσμος και να μας πούν, παιδιά, μαζέψτε τα. Δηλαδή, αυτό θα είναι, ας το πω, ας μου επιτραπεί ο όρος, χαλάστρα. Δηλαδή, αυτό θα μας χαλάσει όλο το σχέδιο και στην παρέλαση. Άρα, και ένα μήνυμα ακόμη ότι η εκδήλωση στις 8 του μηνός, όλοι μπορούμε να την παρακολουθήσουμε στο link που γράφει πρόσκληση. Δεν είναι όμως ανοιχτή εκδήλωση, με την έννοια δυστυχώς ότι μπορεί να πάει ο καθένας χωρίς να έχει ειδοποιήσει ή να έχει καλεστεί, τέλος πάντων, να έχει λάβει πρόσκληση. Ξέρεις τι, οι σύλλογοι, Κώστα, τώρα δεν έχουν τέτοια ερωτήματα, γιατί αυτοί που είναι σε συλλόγους γνωρίζουν ποιες είναι οι διαδικασίες. Συνήθως αυτή την απορία την έχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός συλλόγων, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία εκδήλωση που πηγαίνεις χωρίς να δηλωθείς. Δεν υπάρχει εκδήλωση που είναι χωρίς ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο, πόσο μάλλον σε κλειστούς χώρους. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν. Κάτι άλλο για την... 2 λεπτά. Είπαμε για το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη στη βραδιά αυτά. Α, όχι. Ξεχάσαμε αυτό. Ναι, όντως. Θα μας δίνουν τώρα. Και επίσης θα παίζει και μουσική από έναν γνωστό της εποχής που λέγεται Ζήλχιο, ο οποίος έφτιαχνε μάλιστα συναυλίες. Έτσι έχει κάποια κρυφά μηνύματα. Ο οποίος έδινε συναυλίες για το καλό των Ελλήνων, του Besten der Griechen. Και βοηθούσε τους Έλληνες με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, θα περάσουμε και άλλα μηνύματα. Φυσικά και ο Θοδωράκης είναι ένα σπουδαίο και σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης. Οκ. Okay. Να πούμε κάτι ακόμη. Ναι, όχι. Βασικά, εμείς δεν έχουμε, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση και να πούμε ότι η μεγάλη εκδήλωση γίνεται στις 9 του μηνός. Στην εκδήλωση αυτή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι συνεννοούνται με τους συλλόγους τους που συμμετέχουν στην εκδήλωση. Ισχύει το 3G και η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει η είσοδος από τις 12 η ώρα, από τις 1 όμως θα ξεκινήσει όλο το πρόγραμμα. Σωστά μέχρι εδώ. Θα υπάρχει όμως παράλληλα η δυνατότητα μέσω YouTube, μέσω κάλυψης, να προβληθεί και να την παρακολουθήσει όποιος θέλει, όπου και αν βρίσκεται, ζωντανά. Θα πρέπει να προσέξουμε εκεί ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες που επιβάλλει η γερμανική αρχή, η πολιτεία, η γερμανική πολιτεία στην προκειμένη περίπτωση της Βάδης Βιδευέργης και συγκεκριμένα όσον αφορά το 3G, ότι το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η εκδήλωση στις 8 του μηνός δεν είναι μια ανοιχτή εκδήλωση, είναι αναγκαστικά μια εκδήλωση με προσκλήσεις, ότι όλες αυτές τις τρεις εβδομάδες που έρχονται, όλος ο κόσμος που θέλει και μπορεί να βοηθήσει οικονομικά και μπορεί να έχει πληροφορίες στη σελίδα παρέλαση-στουτγάρδη.de, ότι είναι μια δράση η οποία γίνεται από 54 διαφορετικούς συλλόγους, φορείς, κοινότητες της Γερμανίας, από το βόρειο μέρος μέχρι το νότιο, ότι όλοι έχετε δημιουργήσει μια όμορφη και αξέχαστη παρέα και είσαστε και είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι θα τελειώσει το όνειρο όμορφα. Κώστα, αν συμπλήρωσες, να συμπληρώσω, αν τελείως να συμπληρώσω κάτι, για να το ολοκληρώσω. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αναφερθήκα μόνο στις 8 και στις 9, αλλά την επόμενη μέρα, την Κυριακή, το άγημα θα σπάσει στα 4 και θα πάει σε 4 εκκλησίες. Απλώς για ανακεφαλαίωση που το είπες, να το πούμε και αυτό, να μην ξεχαστεί, γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε τους εύζωνες σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και αυτό είναι σημαντικό. Όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν εκείνη την ημέρα, μπορούν να έρθουν σε μια από τις 4 εκκλησίες, τις οποίες θα ανακοινώσουμε. Την Κυριακή, δηλαδή την επόμενη της παρέλασης, ναι. Και για να κάνουμε λίγο πιο, να το ακούσει πιο πολύ ο κόσμος, ότι μας ενδιαφέρει πραγματικά να είναι όσοι επιτρέπεται να είναι. Έχουμε πει ότι όσα εισιτήρια δεν διατεθούν με αυτόν τον τρόπο που είπαμε της διανομής στους συλλόγους, θα βγάλουμε ανακοίνωση στη σελίδα μας και στην ομάδα μας, στο Facebook, και εκεί θα ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να μας στείλει μηνύματα για να δώσουν συγχαρητήρια, αλλά αυτό μόνο σε περίπτωση που θα υπάρχει πραγματικά, θα υπάρχει κάποιος οργανισμός που θα περισσέψει αφού του μοιράσουν στους συλλόγους. Θα υπάρχει ένα εισιτήριο, δεν θα εκδοθούν 2, 3, 4, έτσι είναι αυτός ο αριθμός. Δεν ξέρω, φτάσαμε να πω και για τους γεμαματείς που δεν μας επιτρέπει πολύ ακόμη. Ναι. Παρέλαση-stuttgart.de είναι το website, παρέλαση Stuttgart ή παρέλαση Στουτγάρδη στο Facebook και παρέλαση _Stuttgart στο Instagram. Θα μου επιτρέψετε, κύριοι μου, να κάνω τον επίλογο. Ναι, κλείσε. Ποιος σε κρατάει? Εγώ να σας ευχηθώ, γιατί εσύ θα κλείσεις, Ελένη, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, όλα τα καλά και ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας όσο μπορούμε, και κλείνει η Ελένη Ραφαηλίδου, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας και κατά τον Κώστα η ψυχή της Οργανωτικής Επιτροπής. Δεν το απαγόρευσε, το πες, Κώστα. Λοιπόν, είναι αλήθεια. Έχουμε κι άλλη Ελένη μέσα, την Ελένη τη Σιδηροπούλου. Αυτή κι αν έχει κάνει πράγματα για τον ελληνισμό εδώ. Λοιπόν, έχει γίνει, νομίζω αυτό λέγεται, παραφράστηκε, είναι το ρήμα. Θα το λέω κάθε φορά, μη γελάς. Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι λοιπόν που είπε ο Κολοκοτρώνης όταν ξεκίνησε ο αγώνας της απελευθέρωσης. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογιστήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι ευαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με τα σιταροκάραβα βατσέλα». Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και η παραλλαγή αυτού. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την παρέλαση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε χρήματα, ούτε ότι οι κορονοϊοί ευαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις. Ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να παρελάσετε μέσα στην ξενιτιά». Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της παρέλασης. Καλή επιτυχία να έχετε και στη διάθεσή σας όταν χρειαστούμε. Όπως πάντα, Δωρικό, ρε, όπως πάντα. Να είστε καλά. Και εσύ.